Με βάση τις πρόσφατες αλλαγές, θέλω να μου πείτε τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει στην κατοχή του ανασφάλιστο όχημα και αν θα βρεθεί αντιμέτωπος με αρνητικές κυρώσεις. Κύριε Βασιλάκο, θέλω να πω στους ακροατές σας ότι οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων είναι γεγονός ότι έχουν στη διάθεσή τους μόλις λίγες ημέρες προθεσμία προκειμένου να αποφύγουν από το δυσβάσταχτο πρόστιμο ύψους 250 ευρώ, καθώς και την υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων τους βέβαια. Και όλα αυτά προκειμένου να μην μπλέξουν με ποινικές κυρώσεις. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να ακούμε την απειλή αυτή σχετικά με την διασταύρωση που θα γίνεται από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα ανασφάλιστα οχήματα. Ωστόσο, στην πράξη δεν έχουμε δει να προχωράει η εφαρμογή αυτού του μέτρου. Mm-hmm. Θέλω να πω όμως τώρα ότι αλλάζει το σκηνικό. Πράγματι, έγκυρες πηγές από το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι με αφορμή την πρόσφατη δημοσιευμένη υπουργική απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών κυρίας Παπανάτσιου, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχουν πλέον ζητήσει από τις ασφαλιστικές εταιρείες τις λίστες με τα ανασφάλιστα οχήματα. Και όλα αυτά για ποιο λόγο? Και όλα αυτά προκειμένου, κύριε Βασιλάκο, να διασταυρώσουν τα στοιχεία από αυτές τις λίστες με τα στοιχεία με τη λίστα που διατηρεί ουσιαστικά το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι η λίστα με το αρχείο των οχημάτων που είναι σε κυκλοφορία. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα από αυτή τη διασταύρωση είναι ουσιαστικά να εξάγουν ένα σημαντικό συμπέρασμα για αυτούς, που είναι ουσιαστικά το αρχείο με τους παραβάτες, mm-hmm. αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Δηλαδή, το αρχείο με τους ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν στην κατοχή τους ανασφάλιστα οχήματα. Οργανώνεται η κατάσταση. Οργανώνεται δηλαδή για τα καλά, mm-hmm. ακριβώς όπως το είπατε. Mm-hmm. Τώρα, στην περίπτωση αυτή, ουσιαστικά το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα η ΔΙΛΕΔ, δηλαδή η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα προχωράει και θα δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 250 ευρώ, όπως προανέφερα, το οποίο και θα πρέπει να πληρώσει υποχρεωτικά ο κάθε ιδιοκτήτης ενός ανασφάλιστου οχήματος, προκειμένου να προχωρήσει στην ασφάλιση του οχήματός του. Διαφορετικά, δηλαδή, δεν θα μπορεί να ασφαλίσει το όχημά του. Mm-hmm. Σε διαφορετική περίπτωση, αν σκεφτεί κάποιος ότι μπορεί να μην πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο, τι συνέπειες θα έχει, θα μπορούσε να διερωτηθεί ένας ακροατής σας. Τότε το αρχείο αυτό με τους παράνομους, αν θέλετε, θα αποστέλλεται στην αρμόδια αστυνομική αρχή με ό,τι αυτό, κύριε Βασιλάκο, συνεπάγεται. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω όμως επιπλέον ότι με βάση αυτή την υπουργική απόφαση οι διασταυρώσεις που θα διενεργούνται θα είναι τουλάχιστον 2 φορές κάθε χρόνο. Και μετά την νέα διασταύρωση που θα δημιουργεί ουσιαστικά νέα ηλεκτρονικά παράβολα, αν κάποιος οδηγός ενός ανασφάλιστου οχήματος είχε λάβει από την προηγούμενη διασταύρωση ένα ηλεκτρονικό παράβολο, τι θα γίνεται, ποιο θα ισχύει από τα δύο? Θα ισχύει αυτό που εκδόθηκε τελευταία, δηλαδή από την τελευταία διασταύρωση. Mm-hmm. Μάλιστα. Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε επιγραμματικά τα πιο κρίσιμα σημεία της πρόσφατης αυτής υπουργικής απόφασης, που από ό,τι φαίνεται πραγματικά επηρεάζει ένα σημαντικό αριθμό ιδιοκτητών οχημάτων? Βεβαίως. Θέλω να είμαι όμως σαφής. Πρόκειται για μια υπουργική απόφαση η οποία είναι αρκετά αναλυτική και έρχεται και τροποποιεί μια ήδη υφιστάμενη προηγούμενη σχετική απόφαση του τέως αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κύριου Αλεξιάδη. Mm-hmm. Θα επικεντρωθώ όμως μεταξύ άλλων στα επίμαχα σημεία αυτής της υπουργικής απόφασης. Πρώτον, θα ήθελα να αναφέρω ότι η ΔΙΛΕΔ, δηλαδή η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προχωρώντας σε διασταυρώσεις καταλήγει ουσιαστικά να γνωρίζει ποια οχήματα την ημερομηνία της διασταύρωσης ήταν σε κυκλοφορία. Μάλιστα. Με αυτή την σημαντική πληροφορία μπορεί να προχωρήσει στο να δημιουργήσει ένα αρχείο με τα τυχόν ανασφάλιστα οχήματα. Και βέβαια δεν θα ξεχάσει να δημιουργήσει και τα ηλεκτρονικά παράβολα υπέρ του ελληνικού δημοσίου στο ύψος των 250 ευρώ, όπως έχω πει εξ αρχής. Mm-hmm. Όμως λέγοντας ηλεκτρονικό παράβολο,
Είναι καλό να αναφέρουμε δύο σημεία γι' αυτό, καθώς είναι μια καινούργια έννοια. Δημιουργείται, πρέπει να ξέρει ο κάθε ακροατής σας, για κάθε ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη ενός τυχόν ανασφάλιση του οχήματος. Και βέβαια, υποχρέωση πληρωμής υπάρχει για κάθε όχημα με ένα μόνο ηλεκτρονικό παράβολο. Δεν μπορεί δηλαδή να πληρωθούν δύο ηλεκτρονικά παράβολα για το ίδιο όχημα. Εν συνεχεία όμως, ένα τρίτο κρίσιμο σημείο της υπουργικής αυτής απόφασης είναι ότι έχοντας η ΔΙΛΕΔ δημιουργήσει τα ηλεκτρονικά παράβολα, τι θα κάνει στη συνέχεια. Θα αποστείλει ειδοποιητήρια επιστολή στους ιδιοκτήτες αυτών των τυχών ανασφάλιστων οχημάτων, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν, αναπερίπτωση βέβαια. Mm-hmm. Γιατί όλες οι περιπτώσεις αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ακριβώς οι ίδιες. Mm-hmm. Όμως, με ποιο τρόπο θα ενημερώνονται οι οδηγοί αυτών των οχημάτων. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι η ειδοποιητήρια αυτή η επιστολή θα αποστέλλεται είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπως για παράδειγμα με ένα email, είτε στον ουσιαστικά προσωπικό λογαριασμό που τηρεί ο φορολογούμενος στο TaxisNet, με μία μορφή ενός μηνύματος, είτε με το ταχυδρομείο στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει η ΔΙΛΕΔ στο αρχείο της για τον καθέναν φορολογούμενο. Μάλιστα. Έτσι, αφού ο κάθε ιδιοκτήτης ενός τέτοιου οχήματος λάβει αυτή την ειδοποιητήρια επιστολή, τι πρέπει να κάνει, κύριε Βασιλάκο? Είναι σαφές ότι πρέπει να προχωρήσει στην ασφάλιση του οχήματός του, αφού πρώτα καταβάλει το ηλεκτρονικό αυτό παράβολο. Αν βέβαια έχει τη δυνατότητα να το καταβάλει όμως. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το ηλεκτρονικό παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση που συνάπτεται ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μετά την ημερομηνία διασταύρωσης. Ακόμα και το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν καν ο ιδιοκτήτης λάβει αυτή την ειδοποιητήρια επιστολή. Μάλιστα. Εν ολίγης, μπορεί να μην είναι ενημερωμένος και να βρεθεί αντιμέτωπος με ένα ηλεκτρονικό παράβολο του ύψους των 250 ευρώ. Mm-hmm. Μάλιστα. Σε ποιες περιπτώσεις δεν θα υπάρχει υποχρέωση πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου με βάση αυτή την υπουργική απόφαση? Πράγματι, κύριε Βασιλάκου, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις, αν μου επιτρέπετε, στις οποίες ουσιαστικά δεν υπάρχει υποχρέωση να πληρωθεί το ηλεκτρονικό αυτό παράβολο. Mm-hmm. Η πρώτη περίπτωση έχει να κάνει με τον ιδιοκτήτη ενός οχήματος, ο οποίος δεν υποχρεούται να προβεί στην ασφάλιση του οχήματός του. Και αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι ο συγκεκριμένος έχει τηρήσει την υποχρέωση ασφάλισης του οχήματός του πριν την ημερομηνία διασταύρωσης. Mm-hmm. Εδώ ουσιαστικά αναφερόμαστε για τους συνεπείς κατόχους οχημάτων που φρόντισαν να ασφαλίσουν το οχήμά τους έγκαιρα, χωρίς να περιμένουν αυτή την εφαρμογή αυτού του μέτρου με όλα αυτά τα πρόστιμα που πλέον θα προκύψουν. Μάλιστα. Η δεύτερη περίπτωση που χρήζει αναφοράς είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες εκ του νόμου ένας κάτοχος ενός οχήματος απαλλάσσεται από την υποχρέωση ασφάλισης του οχήματός του. Ή μπορεί το οχήμά του κάποιος οδηγός να το έχει δηλώσει σε ακινησία. Ή ακόμα να διαπιστωθεί ένα λάθος ή μια ανακρίβεια στα στοιχεία κυκλοφορίας του. Τότε τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί οι κάτοχοι αυτών των οχημάτων? Οι κάτοχοι αυτών των οχημάτων, κύριε Βασιλάκο, πρέπει να απευθυνθούν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα στη ΔΟΗ ή αλλιώς στο Υπουργείο Μεταφορών κλπ, προκειμένου να διευθετήσουν την κατάσταση και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες να προβούν στις αντίστοιχες ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου να ενημερώσουν τη λίστα με τα δεδομένα τους. Mm-hmm. Έτσι ώστε τα συγκεκριμένα οχήματα να αφαιρεθούν από το αρχείο αυτό των ανασφάλιστων οχημάτων. Όμως υπάρχει μια τρίτη περίπτωση, στην οποία δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής αυτού του παραβόλου, είναι η περίπτωση ουσιαστικά που έχουμε μία μεταβίβαση ενός οχήματος μετά την ημερομηνία διασταύρωσης. Mm-hmm. Και ποιος δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλει το ηλεκτρονικό παράβολο σε αυτή την περίπτωση? Ο αγοραστής.
Εάν τώρα κάποιος αγοραστής εκ παραδρομής καταβάλει αυτό το ηλεκτρονικό παράβολο, τι θα γίνει? Εκεί λοιπόν υπάρχει δυνατότητα να επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε. Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας όμως τη συζήτησή μας, κύριε Βασιλάκο, για αυτό το τόσο επίκαιρο θέμα, θα ήθελα να πω ότι όπως όλα δείχνουν, το Υπουργείο Οικονομικών, αγνώντας πλήρως για ακόμα μια φορά τη συνεχόμενη οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών και την οικονομική αποδυνάμωση της πλειοψηφίας των πολιτών της ελληνικής επικράτειας, κύριε Βασιλάκο, προβαίνει στη δημοσίευση μιας υπουργικής απόφασης αναφορικά με τα ανασφάλιστα οχήματα, που αναμφισβήτητα από τη μία πλευρά θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ανεπιφύλακτα ότι δικαιώνει το συνεπή πολίτη που φροντίζει με κάθε θυσία να έχει ασφαλίσει το όχημά του έγκαιρα. Από την άλλη πλευρά όμως τι βλέπουμε? Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι έχει καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα, καθώς η επιβολή υπέρογκων προστήμων έχει αποδείξει στο παρελθόν, κύριε Βασιλάκο, ότι δεν αποδίδει τελικά τα προσδοκόμενα. Ωστόσο, θα περιμένουμε να δούμε αν η υπουργική αυτή απόφαση εφαρμοστεί τελικά στην πράξη. Μάλιστα.